Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Προϋπολογισμό που έχει όλα τα εργαλεία με τα οποία η Κυπριακή οικονομία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, χαρακτήρισε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 ο Υπουργός Οικονομικών. Σε ομιλία του στη Βουλή, ο Κωνσταντίνο Πετρίδη ανέφερε πω επιδιώκεται η υλοποίηση σημαντικών έργων για την ανάπτυξη προ όφελο των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης σημείωσε πως η κυβέρνηση παραδίδει μια εύρωστη οικονομία, κρούοντα ωστόσο τον κόδωνα του κινδύνου, πως λίγες λαθασμένες κινήσεις πολιτικής θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα πάντα στην οικονομία, με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές. Προηγήθηκε έντονη αντιπαράθεση για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με κάποιους βουλευτές να βγαίνουν εκτός ελέγχου και την πρόεδρο του σώματος Μάτιαν επιχειρεί να επιβάλλει την τάξη. Ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς όπως είπε με την επίτευξη των πρώτων 14 ορόσημων του Σχεδίου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και τη συνακόλουθη εκταμείευση 85 εκατομμυρίων ευρώ ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου Κύπρος το αύριο τίθεται πλέον σε πρακτική εφαρμογή. Μιλώντα στην πρώτη ετήσια εκδήλωση για το σχέδιο ανάκαψη και ανθεκτικότητα τη Κύπρου, ανέφερε πω το Εθνικό Σχέδιο Κύπρος το Αύριο αποτελεί ένα φιλόδοξο και συνάμα ρεαλιστικό σχέδιο για την επίτευξη ενό βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξη και ενίσχυση του δυναμικού της χώρα για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειοφορία. Η ικανοποίηση για την αποδοχή του ψευδοκράτους στον οργανισμό τουρκικών κρατών ως παρατηρητή εξέφρασε το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλειας της Τουρκία. Σε ανακοίνωση μετά από συνεδρία το Τούρκικο Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι αναμένει παρόμοια βήματα από άλλους διεθνείς οργανισμούς και χώρες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, στο δρόμο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, βρίσκεται η Γκάνα. Με την ίδια χθεσινή ανακοίνωση, το Τούρκικο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια επικρίνει επίση την Ελλάδα και επανέρχεται στο θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Έξω φρενών ο Γενικό του Οργανισμού Ασφάλιση Υγεία Ανδρέας Παπακοσταντίνου για τα όσα ακούγονται για την διαχείριση του Γεσί. Να το πάει μέχρι τέλου. Κάλεσε οποιονδήποτε αφήνει υπονοούμενα. Αναφερόμενο στα όσα ακούστηκαν χθε στη Βουλή για τι αγορέ φαρμάκων, δήλωσε πω ο Γενικό Ελεκτή στην έκθεσή του δεν αφήνει υπονοούμενα για τη διαχείριση του Γεσί και αυτό αποδεικνύεται και από ότι δεν έστειλε το φάκελο στην νομική υπηρεσία. Ο Γενικό Διευθυντή του ΟΑΗ δήλωσε πω η δαπάνη για φάρμακα του 2021 ήταν κατά 16,5% μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2018. Σχολιάζοντα το ότι ο οργανισμό δεν βγαίνει σε προσφορέ, ο κ. Παπακοσταντίνου εξήγησε πω αυτό οφείλεται στην αγορά διαφόρων φαρμάκων για κάθε πάθηση ώστε να έχει επιλογέ ο ασθενή. Ανέφερε επίσης πως ο ΑΗ προχωρά σε μαζικές διαβουλεύσει με τι φαρμακευτικέ υπηρεσίε εξασφαλίζοντα συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωση στην τιμή αγορά. Το Κρεμλίνο απέρριψε τους όρους που έθεσε για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Μπούτιν, ο Αμερικάνος πρόεδρος Τζον Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ήταν εφικτές μόνο αφού ο Μπούτιν αποχωρήσει από την Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα προφανέστατα απορρίψει, δήλωσε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Απόψε ο καιρό θα είναι κυρίω έθριο. Ε, τοπικά στα παράλια θα εμφανίζονται αυξημένε χαμηλέ νεφώσει. Η άνεμη θα πνέουν βόρειο-δυτική ω βόρειο-ανατολική ασθενή 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στου 10 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στου 13 στα παράλια και γύρω στου 6 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλος του απογευματινού μας δελτίου. Επόμενη ενημέρωση σας στις 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Βεργίνα με την Ατάσα Ιωάννου. Καλή συνέχεια.